Δεν πρέπει να τους περάσει. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε όλοι εμείς. Οι περαιτέρω διεκδικήσεις μέρους της περιουσίας της Ένωσης από το Ιρλανδικό Φαντ άνοιξε τους ασκούς του αιώλου, φέρνοντας τα μέλη και τους παραγωγούς της ΕΑΣΥ σε θέσεις μάχης. Δυστυχώς τα Φαντ μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου έχουν εκτροχιαστεί, έχουν γίνει πολύ απαιτητικά, θέλουν γη και είδωρ και πραγματικά πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τον τρόπο πώς θα δώσουμε μια δίκαιη λύση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ερακλείου, σε όλο τον παραγωγικό ιστό που υποφέρει από αυτές τις εταιρείες τέρατα, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση και να μην έχουμε και κάποια κοινωνική, φοβάμαι, κοινωνική έκρηξη. Τα δάνεια τα δικά μας, ενώ εξυπηρετούνταν στο έπακρο, ενώ έχουμε μία δικαστική απόφαση, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, εφόσον έχουμε μία δικαστική απόφαση από τα ελληνικά δικαστήρια και αυτή τη δικαστική απόφαση την ονομάζουμε 106β, άθρο του πτωχευτικού κώδικα. Πιστοποιεί το δικαστήριο για αυτό. Έχουμε τη δικαστική απόφαση. Πώς πουλούνται τα δάνειά μας σε φανς και μπαίνουν άλλοι διαχειριστές? Κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κατάμεστη αίθουσα στα γραφεία της Ένωσης, τα μέλη της ΕΑΣΥ, παραγωγή αλλά και εκπρόσωποι φορέων αποφάσισαν να συντονίσουν το βηματισμό τους, συγκροτώντας ένα κοινό μέτωπο κατά των πληστηριασμών. Θεωρώ ότι κανείς δεν είναι σε αυτή την αίθουσα που να μην συμφωνήσει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία έχουν κάνει οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας για τον αγροτικό κόσμο του Ηρακλείου. Όπως σημειώνουν το προσεχές διάστημα, οι πληστηριασμοί θα βάλουν φωτιά στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου να επιτρέψει στους διαχειριστές των κόκκινων δανείων να βγάζουν στο σφυρί ακίνητα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που μεγέθυνε το γεγονός. Το μεγέθυνε πάρα πολύ το γεγονός. Τώρα, για αυτά τα δάνεια, οι τράπεζες, να ξέρετε, έχουν πάρει προβλέψεις. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση με σοβαρότητα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αυτό το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας τον επόμενο καιρό. Και εμείς σαν παραγωγή, αλλά και οι απλοί πολίτες. Το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η διοργάνωση ενός συλλαλητηρίου που, όπως τονίστηκε, θα πρέπει να είναι μεγαλειώδες, έτσι ώστε να σταλεί το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Προμολογείται μια κατάσταση που να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο για τον κόσμο. Δίκαιες, βιώσιμες λύσεις. Όχι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Όχι αυτό το πράγμα.